Φιλαράκια, γεια σας. Είμαι σήμερα, άλλα είναι τα βίντεο της τυχερής μου μέρας, άλλα είναι τα έκτακτα. Σήμερα είναι ένα πολύ χαρούμενο βίντεο, είμαι εξαιρετικά ευτυχισμένος και με κάνατε εσείς οι συνδρομητές. Συζητήσαμε με τον Κλεάνθη να κάνουμε την ιδέα του Κλεάνθη πάντα, γιατί πρέπει να το τιμώ το πρόσωπο. Κοινού είναι η ιδέα. Να κάνουμε αυτή τη σελίδα που λέγαμε στην ομάδα στο Facebook και είδα τα σχόλια ότι είναι εκπληκτικά θετικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ και θα το φτιάξουμε. Θα το κάνουμε άμεσα αυτό. Πάμε στο βίντεο τώρα να δούμε κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο είναι και αυτό το είδος του μετάλλου έχει έναν θρύλο γύρω του, ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί έχει ένα δίπτυχο. Έχει μια επισμάλτωση εντός εισαγωγικών, μια επικάλυψη καλύτερα, με γαλβάνι, που το καθιστά εξαιρετικά μεγαλύτερο στις αντοχές από τις υγρασίες και από τους εξωτερικούς χώρους συνήθως. Έχει το καλό ότι δεν σαπίζει εύκολα το σίδερο, το προστατεύει πάρα πολύ καλά το γαλβάνωμα που γίνεται έξω από το σαζαριστό. Αυτό όμως μας δίνει και κάποια δυσκολία στο να στο συγκολλήσουμε σωστά. Πολλά παιδιά μπορούν να το συγκολλήσουν με τρία ηλεκτρόδια. Και το 6013 το απλό, δεν το συνιστούμε όμως γιατί οξυδώνεται πολύ πιο γρήγορα η κόλλησή μας από την αντοχή του υλικού στο χρόνο. Αν το βάλετε ειδικά παράδειγμα, που το έχω κάνει και εγώ στο νησί μου, έχω μία αντλία νερού και έχω ματήσει εντός εισαγωγικών ένα γαλβανισμένο σωλήνα με το 6013, δεν είχα άλλο εκείνη τη στιγμή και την έκανα με αυτό. Η ραφή γίνεται μια χαρά, θέλει μια προσοχή που θα τη δούμε στο δοκίμιο και όλα καλά. Όταν το βγάλετε όμως μετά από ήδη 2 μήνες, 3 μήνες έξω για κάποια επισκευή ίσως της πομόνας, θα δείτε ότι το σημείο εκείνο είναι εξαιρετικά οξυδωμένο. Μπορεί να φτάσει σε σημείο να σας καφετιάσει ακόμα και το νερό, να πάρει χρώμα το νερό από τη σκουριά. Δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό προτιμάμε, απορρίπτουμε εντός εισαγωγικών το 6013, είναι αναγκαίο κακό, όταν δεν έχει να κάνει με πόσιμα νερά και τέτοια, καλό είναι να μην το βάζουμε μέσα. Και όχι πόσιμα, θέλουμε να κρατάμε το πηγάδι μας καθαρό, το όποιο πηγάδι. Αν είναι για κρεβατίνες, για τέτοια πράγματα, είναι μια χαρά, μια αναγκαίο κακό, αρκεί να το επικαλύψουμε με σωστή λαδομπογιά, με σωστό επίχρησμα. Είτε αυτό είναι αστάρωμα πρώτα και μπογιά. Εγώ θα το απέριπτα εκείνο, γιατί μπορείτε να βρείτε ίσως και χύμα λίγα ηλεκτρόδια γαλβανιζέ, που είναι μάλλον ηλεκτρόδια που είναι για γαλβάνι. Και ακόμα καλύτερα, η γνώμη μου, μπορεί να διαφωνούν πολλά παιδιά, έχει πολύ καλή συγκράτηση και για να είμαι και πιο ακόμα απαιτητικός, το έχω πρεσάρει με την πρέσα μου την κόλληση να δω τις αντοχές του. Με ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο. Το ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο κάνει και μια πολύ όμορφη γραφή. Εξαιρετικά όμορφη, δηλαδή η ραφή είναι σαν διαμάτι όταν σπάς την πάστα και δίνει και την πολυτέλεια να μην σκουριάζει το υλικό. Βέβαια, μην μου πει κανείς ότι θα είναι 100% επικαλυμμένη η κόλλησή μας, είναι ψέμα. Γιατί όπως δημιουργούνται θερμοκρασίες, απογαλβανώνεται το σημείο που κολλάμε. Είναι πολύ λογικό. Είναι μικρή έκταση όμως από το απογαλβάνωμα στην κόλλησή μας. Είναι μια μικρή. Μένει γυμνό το εργαλείο μας, το μέταλλό μας, σε μια πολύ μικρή απόσταση από το παρθένο που δεν έχει κολληθεί, ας το πω έτσι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, μέχρι την κόλλησή μας. Εγώ θα κάνουμε σήμερα με ένα δοκίμιο, με σατζαριστό βαρέως τύπου γαλβανισμένο. Αυτά είναι και τα πικρατέστερα εδώ που τα λέμε, όταν θες να παίξεις με ηλεκτροκόλληση, όταν θα δουλέψει πάνω ηλεκτροκόλληση, δεν μπορεί να πάρεις ένα απλό σατζαριστό, που κάνουν πολύ ίσως για οικονομία, φαντάζομαι, δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Και ένα πολύ βασικό πρέπει να δούμε που έχουμε παραλείψει στο βίντεο με τους τροχούς είναι πως κόβουμε το σατζαριστό. Ειδικά με τα δισκάκια του ενός χιλιοστού, τον μικρό δίσκο. Είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο θα έλεγα ο σύμμαχός μας πρέπει να είναι η βαρύτητα. Θα πει κάποιος, τι λέει τώρα αυτός, τι θέλω να πω με αυτό. Ο βασικός μας δάσκαλος για να κόψουμε σωστά το σατζαριστό, ο βασικός μας δάσκαλος είναι η βαρύτητα. Δηλαδή, όπως κόβουμε το σταθερό σημείο πάντα, δένουμε καλά το υλικό μας ή με τα λεγόμενα τα βίδια συγκράτησης, Εβραίως τα παιδιά το ξέρουν, ή με τη μέγενή μας.
Στην προκειμένη περίπτωση εδώ θα δουλέψω τη Μέγκενη, εσείς θα μπορούσατε να είχατε ένα ταβίδι κάπου να το πιάσετε. Ένα πολύ σοβαρό σημείο που θα δούμε επί το δοκιμίου είναι να μην πατάει το σατζαριστό εκεί που το κόβουμε και από τις δύο μεριές στο επίπεδο το ίδιο. Να μην περασιάζουν και τα δύο κομμάτια, και αυτό που θα μείνει ανεξάρτητο το ένα από το άλλο, και αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό που κόβουμε, να μην πατάνε στην ίδια ευθεία, στο ίδιο υπέδαφος, στο ίδιο πάγκο. Γιατί κατά την κόλλησή μας, ενώ αφαιρείται κομμάτι όσο είναι ο δίσκος μας και μια μικρή ανοχή με την ταράντουση του χεριού μας, αυτός ο αρμός κρατάει και ελεύθερο το δίσκο. Αν είναι σε επίπεδο σημείο πατημένα και τα δύο κομμάτια, θα έχουν την τάση να κλείσουν μεταξύ τους. Οπότε ο αρμός ελευθερίας, αν τον πω έτσι, που θα είναι για τον δίσκο μας καθαρά, θα συσφίξει το δίσκο πάνω και αυτός θα μαγκώσει ή θα προλάβει και θα μεγαλώσει ο αρμός ή θα μαγκώσει και θα πεταχτούν ένα από τα δύο υλικά. Μία είναι το σβουράκι μας, ο τροχός που φέρει πάνω ή το σατζαριστό μας. Άρα, εφαρμόστε τον νόμο της βαρύτητας στο κομμάτι που μας περισσεύει, αυτό που είναι στον αέρα, είτε βάζοντας ένα τάκο στον πετό κάτω και πατώντας το με το πόδι που κάνουμε πολύ στις εξοχές, είτε πάνω στον πάγκο μας, από τη μια μεριά να είναι ελεύθερο. Οπότε ο σύμμαχός μας εδώ, η βαρύτητα, έχει την τάση να ανοίγει τον αρμό που κόβουμε, να τον ελευθερώνει, μέχρι να φτάσει στο σημείο να πέσει. Άρα θέλουμε μεγάλο δίσκο, ο δίσκος που θα κόψουμε, καλό θα είναι να είναι μεγαλύτερος της διαμέτρου, της διατομής μάλλον, του σατζαριστού μας. Γιατί να μπορεί να βγαίνει έξω από τα κενά, να περνάει έξω από το σατζαριστό, με συνέπεια να το κόβει κατευθείαν κατεβαίνοντας. Και να μένει πάντα ως τελευταίο κομμάτι ένα τμήμα του κάτω μέρους του τετραγώνου που σχηματίζει το σατζαριστό μας. Πάντα αφήνουμε τελευταίο το κάτω μέρος. Δεν κόβουμε ανάποδα. Αυτό είναι λάθος. Να κόψει κάποιος, ξεκινήσει ανάποδα. Γιατί όσο η βαρύτητα μεγαλώνει, όσο ελευθερώνεται το κομμάτι, απαγκιστρώνεται από τη βάση μετάλλου που θα χρησιμοποιήσουμε, έχει την τάση να κλείνει και θα μας κάνει τη ζωή πολύ πιο δύσκολη. Πάμε να τα δούμε αυτά όλα επί τόπου. Υπάρχει και μία ακόμα ένας τρόπος κοψίματος, τώρα που το σκέφτομαι, που μπορείτε να κόψετε γύρω-γύρω και να αφήσετε ένα μικρό τμήμα από κάτω. Οπότε πιάνοντας το κομμάτι να μην μας πέσει και στα πόδια, τη βάση μετάλλου, το επόμενο που είναι ελεύθερο, το άχρηστο εντός εισαγωγικών ή για μετέπειτα χρήση, το πιάνουμε τα χέρια μας και κόβουμε αυτό το μικρό κομματάκι που έχουμε αφήσει. Πάμε να τα δούμε όλα επί τόπου και να σας πω και ένα τελευταίο, ότι το ανοξείδωτο έχει, όπως και του γαλβανιζέ το ηλεκτρόδιο, το Φ, το F6013 είναι το γαλβάνι, έχουν την ομορφιά στην μπάστα. Κρατάει για πολύ ώρα πυρωμένη την μπάστα. Είναι τρόπο νόστε το εργαλείο αυτό για να μπορεί να απεγκλωβίζεται εντός εισαγωγικών από την κόλλησή μας το γαλβάνι. Αυτό το παρουσιάζει και το ανοξείδωτο στη συγκεκριμένη κόλληση. Αυτά είχα να πω και ένα τελευταίο, να πάμε να δούμε το δοκίμιο από κοντά. Δεν κάνουμε μεγάλο μήκος κόλλησης. Γιατί όπως κολλάτε θα δείτε με το ηλεκτρόδιο ότι λόγω του ότι ο πολτός ουσιαστικά απαγκιστρώνει και το κομμάτι του γαλβανιού πάνω από τη γαλβανισμένη επιφάνεια, μεγαλώνει πολύ, χωρίς λόγο, μεγαλώνει πολύ το εύρος, μεγαλώνει πολύ το μήκος της κόλλησης. Άρα κάνουμε, εγώ θα έλεγα, κυκλικές κινήσεις, είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για τους αρχάριους τα παιδιά, κυκλικές κινήσεις Ολυμπιακού ή αγώνες που λέμε πάντα, με πολύ κοντινό, με πολύ μικρό μήκος. Θα μπορούσα να πω ότι το πολύ δύο φορές τη διατομή του ηλεκτροδίου που χρησιμοποιούμε. Εγώ θα έλεγα το 2,5 είναι μια χαρά για αυτή τη δουλειά, γιατί θα μας χρειαστεί και σε άλλα πράγματα. Αν πάρεις 3,5, αν πάρεις 4, θα το έχεις μόνο για χοντρά κομμάτια. Το 2,5 παντρεύει, αν με επιτρέπετε όρος, και τα μικρά κομμάτια και τα μεγάλα. Είναι μεγαλούτσικο για τα μικρά ελάσματα, τα δύνατα, ιδανικό μέχρι 3 χιλιοστά και άχρηστο για πολύ μεγάλα κομμάτια. Άχρηστο δεν είναι, αλλά δεν συνίσταται. Θέλουμε και πιο πολλά αμπέρ. Το 2,5 το ηλεκτρόδιο αυτό συνίσταται μέχρι 75 βαθμούς, 75 αμπέρ, συγγνώμη. Εντάξει, και 80 μπορείς να το δουλέψεις. Απλά πυρώνει λίγο πιο γρήγορα. Και το πιο βασικό πάλι είναι η σωστή φύλαξή τους.
επειδή είναι ακριβά υλικά, δεν έχουν τη τιμή του 6013, του απλού της κίτρινης συσκευασίας, είναι ακριβά τα υλικά του, καλό είναι να τα προστατεύουμε. Είχα δείξει ένα βίντεο, ένα τρόπο, εσείς μπορείτε να βρείτε και κάποιον άλλον ίσως. Αυτός είναι πολύ ωραίος γιατί έχει στις τάπες και το λάστιχο. Γίνονται πλέον, κοιμώνται, χωρίς να έχουν καμία επαφή με την ατμόσφαιρα του χώρου που βρίσκονται. Πάμε να δούμε από κοντά τα δοκίμια και να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Γιατί πολλά παιδιά με έχετε ρωτήσει. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κόψουμε το σαζαριστό μας. Αυτό το έχουμε σημαδέψει με μια γωνιά να είναι κάθετο και να είναι όσο μπορούμε καλύτερα η προετοιμασία μας, ώστε να μας βοηθήσει να είναι όσο μπορούμε πιο καθαρή η τομή, πιο καλή η τομή. Είναι λίγο δύσκολη να το καταφέρουμε με ελεύθερο χέρι και όχι γωνιακό τροχό ή κορδέλα, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Θα μιλήσουμε τώρα για το τροχάκι. Για αυτόν τον τρόπο που όλοι φαντάζομαι ότι έχουν ένα τροχάκι στα χέρια τους. Ο τροχός μας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος της διατομής του σατζαριστού. Αν είναι μικρότερος, θέλει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Αν φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να τελειώνει, όπως ένας τέτοιος δίσκος, θα χρειαστεί να τον ξεγυρίσουμε γύρω-γύρω και αυτό γίνεται λίγο πιο επικίνδυνο. Γι' αυτό για αρχή κόβουμε με ένα φρέσκο δισκάκι καινούριο και όταν φαγωθεί, όταν προχωρήσει, τον κρατάμε για πιο ψηλά μέταλλα. Αυτό τουλάχιστον κάνω και εγώ. Σαφέστατα υπάρχουν πιο σκούρα. Αυτά τα χρησιμοποιώ όταν κολλάω έξω με οξυγόνο, τύχει σε κάποιο φύλλο. Είναι πολύ πολύ όμορφα, πολύ, βοηθάνε πάρα πολύ. Και πάμε με τα συμβατικά γυαλιά, τα άσπρα, να κόψουμε το σατζαριστό μας. Είπαμε ότι ο βασικός μας σύμμαχος και ο βασικός δάσκαλός μας είναι η βαρύτητα. Το ελεύθερο κομμάτι στον αέρα θα έχει την τάση να πέφτει προς τα κάτω. Άρα νοητά θα κόψουμε τρόπον ώστε να ελευθερώνεται συνεχώς το σατζαριστό και όχι να παγιδεύεται. Αν το έκοβα ανάποδα από εδώ ξεκινώντας, θα είχε την τάση να μου σφινώσει. Οπότε θα ξεκινήσω από πάνω με κυκλικές κινήσεις και μόλις φτάσω στο κάτω κομμάτι θα μπορώ να του πάρω ένα μικρό κομμάτι από τη μία και από την άλλη και να μείνει μόνο ένα σημείο να το κρατάει για να μην πέσει ελεύθερα κάτω, που δεν μας πειράζει, αλλά εγώ θέλω να το κάνω λίγο πιο... Πάμε λοιπόν. Από τελειώσω, έχει φτάσει στο σημείο αυτό που λέγαμε, έχει πάρει ήδη την κλίση. Δεν μας φήνωσε, δεν μας πείραξε αυτό. Άρα τι κάνουμε τώρα για να το αποτελειώσουμε? Έχουμε το δίσκο μας στο κάτω του μέρος και μπορούμε όμως να το κρατάμε. Αν θέλετε να πέσει κάτω, μπορείτε να κρατάτε το δισκάκι με τα δύο χέρια. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα πλέον, γιατί έχει δώσει ήδη μεγάλη ανάσα ο αρμός. Μια άψογη κοπή. Εσείς θα μπορούσατε οι αρχάροι, τα παιδιά τα πιο προχωρημένα θα έλεγα να το κάνουν, να το αποτελειώσετε και ας πέσει κάτω. Ή ας λυγίσει πάντα με την από πάνω μεριά προς τα κάτω. Γιατί κάποιος θα μπορεί να πει το χέρι σου θέλει λίγο προσοχή, σαφέστατα στα πρώτα στάδια μην το κάνετε, αφήστε το να πέσει κάτω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, τα δοκίμια μας είναι κομμένα λοιπόν. Και προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι πώς θα τα κολλήσουμε. Θα προτιμήσω την κόλληση να την κάνω με τη Super Mini και όχι με τη λειτουργία μίμια της T ή της MIG, γιατί νομίζω ότι είναι και η πιο κοντινή στα παιδιά που είναι αρχάρι, φαντάζομαι. Εδώ θα βάλουμε την τσιμπίδα μας στο πλήν, στη δεξιά μπόρνα, και το σώμα θα το βάλουμε στο συν, στην αριστερή μπόρνα. Και στους 75-76 βαθμούς περίπου εγώ θα βάλω την ταμπέρ της ηλεκτροκόλλησής μας. Είμαστε έτοιμοι από την ηλεκτροκόλληση, πάμε λοιπόν στο δοκίμιο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κολλήσουμε, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ μια πολύ σοβαρή παράμετρο. Δεν κολλάμε χωρίς να φοράμε μάσκα, ειδικά σε κλειστό χώρο που το απαγορεύουμε τελείως σε κλειστό χώρο. Όταν είναι μεγάλη ανάγκη όμως θέλουμε μάσκα και καλό εξαρισμό. Εγώ για να αποφύγω όλα αυτά, ακριβώς δίπλα από τον πάγκο κόλλησής μου, έχω ένα φαν, το οποίο το ενεργοποιώ και έχω μια εξαιρετική
ένα εξαιρετικό ρεύμα μέσα στο χώρο μου, ο οποίος απαγάγει κατευθείαν όλα τα αέρια. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι μια μασκούλα τυπική. Τη φοράμε πάντα, γιατί αν δείτε ότι που τελειώσετε την κόλληση και σηκώσετε τη μάσκα σας, θα δείτε να αιωρείτε στον χώρο σας ένα μικρά κομματάκια άσπρα, εξαιρετικά ελαφριά σε σχέση με τον αέρα, και κάνουν μια βόλτα χωρίς να μπορούν καν να πέσουν εύκολα κάτω. Αυτά δεν τα θέλουμε, αυτά μπορούμε να τα εισπνεύσουμε. Είναι πάρα πολύ μικρά σωματίδια, πολύ ελαφριά στο χώρο, που μπορούμε άνετα με τη ροή της αναπνοής μας να τα εισπνεύσουμε. Καλό είναι αυτά όλα να τα αποφύγουμε. Οπότε τη μασκούλα, με το που τελειώσουμε την κόλληση, δεν τη βγάζουμε αμέσως. Ελέγχουμε το χώρο να εξαριστεί πολύ καλά. Όταν είμαστε έξω, καλό είναι να φοράμε πάλι τη μάσκα, γιατί είμαστε σε μικρό σημείο, σε μικρή απόσταση από το σημείο κόλλησης, και πάλι αυτά τα κομματάκια θα έρθουν στους πνεύμονές μας. Φοράμε τη μασκούλα λοιπόν, μια τυπική, εξαιρετικά φθηνή μάσκα, εντελώς μη αξιόλογη τιμής, κάποια δεκάλεπτα έχει, και με αυτό σώνουμε τα πάντα. Σας το ξαναλέω πολύ σοβαρό, με κόκκινα γράμματα μεγάλα. Μη βγάλετε τη μασκούλα αφού τελειώσετε την κόλληση. Την κρατάτε και ελέγχετε το χώρο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κόλλησή μας. Αυτό το ηλεκτρόδιο είναι για γαλβάνια. Είναι το F6013. Το βλέπετε εδώ. Θα κάνουμε μία μικρή ραφή και την επόμενη θα την κάνουμε με το ανοξείδωτο, το οποίο φέρει Bell-Inox, γράφει πάνω, είναι της Erlikon και είναι το Inox. Είναι για αυτή τη δουλειά, για τα ανοξείδωτα, και για μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και σε αυτή την περίπτωση όπως που αναφέραμε. Εγώ θα ξεκινήσω πρώτα με το ηλεκτρόδιο για γαλβάνι για να δούμε τις διαφορές τους. Θα δείτε ένα πολύ όμορφο κορδόνι που κρατάει πολύ ώρα το χρώμα της τήξης, το κόκκινο. Είναι πολύ πιο όμορφες οι ραφές από τις απλές του 6013. Δεν είναι τόσο τραχιά, είναι πιο μαλακή η ραφή, γι' αυτό θα την κάνουμε όπως συνηθίζω να κάνω και το σχεδιάκι. Όπως είναι η ραφή μας αυτή εδώ, θα κάνουμε μικρούς κύκλους, μικρούς, δεν ξανοιγόμαστε, με αυτόν τον τρόπο. Μπαίνουμε και πηγαίνουμε. Αυτό θα εφαρμόσουμε. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σίδερο δεν θα ξεπερνάμε αυτό το σημείο. Από εδώ, όσο ξεκινάει ο κυλοδοκός να παίρνει την κεκλειμένη μορφή του, μέχρι την άλλη μεριά. Και θα δείτε ότι ο πολτός σας θα ανοίγει αναγκαστικά, γιατί και η πρόσμιξη της πάστας και το απογαλβάνισμα που γίνεται κατά την ώρα της κόλλησης μας κάνουν το πλάτος της ραφής να μεγαλώνει. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά επί τόπου. Το κακό που έχω ακόμα, δεν έχω λύσει το θέμα μου με το φίλτρο για να μπορείτε να δείτε την κόλληση, αλλά παρακολουθήστε την κίνηση του κεριού μου, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, είναι πολύ εύκολα. Όπως έχουμε ξαναπεί, εύκολα δεν είναι, εσείς θα τα κάνετε εύκολα με τη θέλησή σας και εμείς, η παρέτσα όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν να κολλήσουμε, φορώντας τη μάσκα μας πάντα, πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό. Πρώτα με το ηλεκτρόδιο που είναι για γαλβάνι. Θα ξεκινήσουμε μία ραφή εδώ. Θα δείτε, θα παρακολουθείτε ότι η λάβα εντός εισαγωγικών, το τυγμένο μέταλλο, κρατιέται για πολλή ώρα αναμένο. Αυτό είναι γιατί υπάρχουν πολλά υλικά που το προστατεύουν. Αυτό που θέλουμε, το ενεργό, είναι η πάστα του ηλεκτροδίου, και το παθητικό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε είναι το ίδιο το γαλβάνι που φεύγει απάνω. Πάμε λοιπόν να κολλήσουμε. Επειδή έχει την τάση το ηλεκτρόδιο να κολλάει, η πάστα είναι εξαιρετικά επιρρεπή, μένει στον αέρα σκέτο το ηλεκτρόδιο και είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσει εύκολα. Γι' αυτό το ξεκινάμε πάντα με τη μέθοδο του scratch.
κάνει μια όμορφη ραφή, ομοιογενή. Και θα συνεχίσουμε άλλη μία με το ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο. Από τα πιο, για μένα είναι οι πρίγκιπες, ο πρίγκιπας των ηλεκτροδίων. Είναι εξαιρετικό το αποτελεσμά του. Αυτό που σας έλεγα δεν μπορείτε να το δείτε. Στον χώρο αιωρούνται διάφορα. Έχω τον ευτυχώς τη δυνατή τουρμπίνα εξαρισμού και το εξαλείφω. Βλέπετε ότι ακόμα είναι κόκκινο, ακόμα επιμένει. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλη πάστα. Ακούτε τα σκατσαρίσματα που κάνει το η συστολή. Ίσως να δείτε να πετάγεται και η πάστα μόνη της. Λοιπόν, να το, όπως σας το είπα. Κοιτάξτε, έχει πολύ πλάκα. Και μας προσφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι το ανοξείδωτο, είναι άλλο πράγμα. Όπως και το γαλβάνι. Είναι και αυτές δύο καλές λύσεις. Το οποίο είναι πιο δύσκολο, θα έλεγα, λίγο κόλλημα, αλλά και αυτό είναι πολύ δυνατό. Ελπίζω να καταλάβαμε κάποιες βασικές αρχές του σαζαριστού γαλβανισμένου. Αυτό είναι στο χέρι σας πλέον, να το μπορείτε να το προχωρήσουμε και άλλο. Ήταν κάποιες τυπικές βασικές, βασικοί τρόποι συγκόλλησης γαλβανισμένου σιδήρου, όπως είναι και το σαζαριστό 40-40. Που συνήθως είναι και το μικρατέστερο. Ελπίζω να βοήθησα και να προσέχετε. Το ρεζουμέ είναι: κρατάμε τον ώμο της βαρύτητας στην κοπή. Φανταστείτε συνεχώς ο αρμός που κόβουμε να μεγαλώνει και όχι να μικραίνει, για να μην έχουμε σφινώματα του δίσκου και τραγικές συνέπειες. Από τραγικές έως Θεός φυλάξει απλές. Και στην μέθοδο της συγκόλλησης, αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν μεγαλώνουμε το πλάτος κόλλησης. Πάμε με κυκλικούς ρυθμούς, θα έλεγα. Δοκιμάστε και άλλους. Και την καμπύλη μπορεί να δουλέψει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε το ζήτα και αυτά. Και όσο αφορά το ανεβατό, τις πλαϊνές κολλήσεις της συγκόλλησης, δεν αλλάζουν από το μαύρο που είχαμε δει μαζί. Στη γωνία τραβάμε απότομα πίσω και όταν έχουμε το μες να κολλήσουμε, κάνουμε γρήγορα τσιμπήματα. Γρήγορες πονταρισιές. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε και κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ και το κατάφερα. Είναι η κόλληση TIG με τη μέθοδο της πόντας. Είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα, παιδιά. Σε ψηλές λαμαρίνες, ειδικά ανοξείδωτες, η κόλληση της πόντας είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θα το δούμε μαζί σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ελπίζω να βοήθησα. Κλάνθη, ετοιμάσου, η σελίδα έρχεται. Και όλη παρέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη σε αυτή την άποψη που είχα να φτιάξουμε όλοι μαζί μια ομάδα, να είμαστε πιο κοντά και πιο. Με πιο ενδελεχής συμπαράσταση ο ένας τον άλλον επάνω στις κολλήσεις και μη, έρχονται τόρνοι, έρχονται πολλά πράγματα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.